Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή. Χθε ήμουνα στην εκκλησία του Λέομπερκ. Ο αδελφό ο Τάκη βγήκε από το νοσοκομείο. Ήταν στην εκκλησία. Καλύτερα είναι. Περιμένουμε τον κύριο με τη χάρη του κυρίου. Φέρνω την αγάπη και του χαιρετισμού από την εκκλησία του Ντίσσελντοφ. Τώρα είμαστε σε μια άλλη πόλη, πιο μικρή, αλλά του Ντίσελντοφ συνηθίζεται να λέμε, όλοι έχουμε τον ίδιο αγώνα, όλο τον ίδιο σκοπό, όλο τον ίδιο στόχο, να είμαστε στην αρπαγή, να είμαστε στην παρουσία, να πάμε στον ουρανό, είτε με προσωπική κλίση, είτε με την αρπαγή. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του και το έλεος του. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από το «Ασμασμάτων», Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 617, από το δεύτερο κεφάλαιο, από το εδάφιο 8 μέχρι και το εδάφιο 15. 617 σελίδα, άσμα δεύτερο κεφάλαιο, από το 8 μέχρι και το 15. «Φωνή του αγαπητού μου, ιδού αυτός έρχεται πιδών επί τα όρη σκυρτών επί τους λόφους». Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου. Ιδού, ίσταται όπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητε αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, διότι ιδού ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέλθει, απήλθε, τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούσθη εν τη γη ημών. Η Σική εξέφερε του ολύνθους αυτής και η άμπελη με τα άνθη της σταφυλής διαδίδωσε ευωδίαν. Σηκώθητε αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, ο περιστερά μου ή της είσαι εν τις χισμές του βράχου εν τις αποκρίφης των κρυμών. Δείξε μου την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία, Πιάσατε οι εμά τα σαλόπικα, τα σμικρά σαλόπικα ή την Αφανίζωσε τα σαμπέλου, διότι εάν μόν ημών ανθούσι. Ευχαριστούμε τον κύριο για το λόγο του, τον Άγιο. Αγαπητά αδέλφια, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο Ιησούς Χριστό είναι ο αγαπητό μα και εμεί, σαν Εκκλησία του, είμαστε αγαπητοί του. Αλλά αυτό είναι και η προσωπική σχέση με τον καθέναν από εμά. Ο κύριο είναι ο αγαπητό μα. Και εγώ είμαι αγαπητή του, με αγαπάει και βλέπουμε πόσο πολύ μας αγαπάει. Φωνεί το αγαπητό μου, μας φωνάζει, έλα Ιέ μου, έλα θυγατέρα μου, έλα παιδί μου, έλα κόρη μου, έλα σε μένα. Και όχι μόνο μας κράζει, αλλά θέλει τόσο πολύ να μας συναντήσει και να έρθει στην παρουσία μας που πηδάει τα όρια σκυρτά επί τους λόφους τόσο πολύ έρχεται που είσαι παιδί μου λέει, σε ψάχνω βλέπει εδώ όπισθεν του τείχου ημών κοιτάζει δια των θηρίδων που κρύβεσαι έλα και μας λέει εδώ ότι ου περιστερά μου ή είσαι εν τις σχισμές του βράχου εν τις αποκρύφεις των κρυμών δείξε μου την όψη σου κάμε να ακούσω τη φωνή σου ερχόμαστε εδώ αγαπητά αδέλφια έχουμε εννοήσει ήθε ο Κύριος να μας δώσει μια νοήμωνα καρδία για να καταλάβουμε γιατί ερχόμαστε εδώ ο Κύριος έρχεται να μας συναντήσει ξέρει τα προβλήματά μας ξέρει τα αιτήματά μας μας μίλησε τα έχει στα χέρια του. Αλλά γιατί έρχεται να δει το πρόσωπό μας, έρχεται να συναντήσει μας, έρχεται να συναντήσει τον καθένα μας προσωπικά. Εγώ τι κάνω, είμαι η αγαπητή του, πάω να του συναντήσω ή έρχομαι να του πω τα βάρη μου, τα προβλήματά μου. Τα ξέρει αυτά ο Κύριος, αλλά ο Κύριος θέλει να έρθει να μας συναντήσει να έρθει δίπλα στον καθέναν από εμά, να απολαύσουμε την παρουσία του είναι όπως ο αραβωνιαστικός με την αραβωνιαστικιά. Πόσο επιθυμούσαν να συναντηθούν ο ένας τον άλλον. Ήτανε σε διαφορετικά σπίτια, αλλά προσμένανε την ώρα και τη στιγμή που θα πήγαινε ο ένας να συναντήσει τον άλλον. Και τι κάνανε, κλαίγανε τη μοίρα τους, τι κάνανε. Όχι, ήταν τόση χαρά του που ξεχνούσαν τα πάντα, αγαπητά αδέλφια. Απολαμβάνανε ο ένα την παρουσία του άλλου. Νιώθανε ο ένα την αγάπη για τον άλλον. Λό, λέγανε λόγια αγάπη, λέγανε λόγια όρκου αιωνίου, θα σε αγαπώ για πάντα. Ναι, θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτό λέμε κι εμεί, αγαπητά αδελφιά. Με αυτό το πόθο να ερχόμαστε εδώ. Με αυτό το ζήλο, όχι να ερχόμαστε όχι με τα βάρη μα, με τα προβλήματά μα. Τα ξέρει αυτά ο κύριο. Τα ξέρει ο πατέρα. Πριν έρθετε, λέει, γνωρίζω ο πατέρα τι έχετε χρία. Αλλά ο πρώτο στόχο μα είναι να έρθουμε εδώ να συναντήσουμε τον Κύριο, τον Ιησού, όχι τα προβλήματά μας, όχι τα βάρη μας, όχι τα φορτία μας. Και τότε τι θα γίνει. Θα απολαμβάνουμε την παρουσία, θα νιώθουμε την αγάπη Του, θα μας παίρνει στην αγκαλιά Του, θα νιώθουμε το χάδι της αγάπης Του, το λόγο της παρηγορία Του, θα εφρενόμαστε στην παρουσία Του αγαπητά αδέλφια. Και όταν είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, τότε ξεχνούνται και οι μέρημνες, ξεχνούνται και τα προβλήματα, ξεχνούνται και τα πάντα. Γιατί ο περιστερά μου ή τις εν σχισμές του βράχου, εν τις αποκρίφες των κρυμνών, δείξε μου την όψη σου, κάμε να ακούσω τη φωνή σου. Αυτά τα προβλήματα, οι μέρημνες, τα βάρη, η ανυπακουή, αυτά μας πρόχνουνε στις σκισμές των βράχων και στα απόκρημνα μέρη, αγαπητά αδέλφια. Αυτά. Ο Κύριος θέλει να τα αφήσουμε αυτά, να βγούμε, να πάμε, να του συναντήσουμε. Να συναντήσουμε τον Ιησού, όχι την κακομεριά μας, όχι τα βάρη μας και τα φορτία μας, τα ξέρει. Και λέει και κάτι, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Ακούτε, αγαπητά αδέλφια, το έχουμε καταλάβει. Μα εγώ, κύριε, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Είσαι, Είσαι ωραίο ενώπιό μου, η φωνή σου είναι γλυκιά και η όψη σου ωραία. Μα κύριε, εγώ κάνω αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Ξέχασε τα αυτά. Έλα στην παρουσία μου. Έλα δίπλα μου να νιώσει, να απολαύσει την αγάπη μου, να απολαύσει την παρουσία μου, να απολαύσει τη συντροφιά μου και όλα τα άλλα θα χαθούν αγαπητά αδέλφια και μας προτρέπει πιάσατε τα μικρά αλόπικας τα μικρά αλόπικας ήτινες αφανίζουσε τα αμπέλους διότι οι άμπελοι ημών ανθούσιν αυτά τα μικρά τα δεν πειράζει αυτά κάνουν τη μεγάλη καταστροφή αν δεν προσέξουμε αδέλφια αυτά λέει αφανίζουσε τα αμπέλους αυτά ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του τον Άγιο Αμήν